Στα Ιωάννινα είχαμε άλλο ένα περιστατικό βίας ανηλίκων. Αυτή τη φορά 4 ανήλικοι κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής επιτέθηκαν σε αστυνομικούς. Σύνδεση με τον Χρήστο Στρατουλάκο που έχει όλες τις πληροφορίες. Χρήστο. Λένα, όλα ξεκίνησαν όταν δύο αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν 4 ανήλικους μαθητές, οι οποίοι ήταν πενταήμερη εκδρομή στην πόλη των Ιωαννίνων, στην πλατεία Μαβίλη. Λοιπόν, συνέβη το περιστατικό αυτό. Αρχικά, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την ελληνική αστυνομία, οι νεαροί απόθεσαν τους αστυνομικούς, ενώ ένας από τους 4 μαθητές χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο τον αστυνομικό. Τα 4 παιδιά προσπάθησαν να διαφύγουν. Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν και τους καταδίωξαν. Κατάφεραν να τους συλλάβουν. Να σου πω, Λένα, ότι εκτός από τις συλλήψεις των 4 παιδιών, συνελήφθη και ο εκπαιδευτικός που ήταν υπεύθυνος για τα παιδιά, ενώ η δικογραφία σχηματίζεται και για τους γονείς των 4 αυτών παιδιών. Είναι ένα ακόμα περιστατικό το οποίο καταγράφεται στην χώρα με βία ανηλίκων. Αυτή τη φορά στο στόχαστό τους βρέθηκαν αστυνομικοί. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην οικογενειακή τραγωδία τώρα στην Ηλιούπολη, ο Μιχάλης Τεζάρης είναι μαζί μας, διότι μίλησαν τα εργαστηριακά αποτελέσματα, Μιχάλη. Αποτυπώματο 36χρονου στο φωνικό όπλο που αρχικά σκότωσε τη γυναίκα του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι του στην Ηλιούπολη, προέκυψαν μετά από εργαστηριακούς ελέγχους που έγιναν. Μπορεί, λένε, να μην βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του, αλλά ουσιαστικά ο εργαστηριακός εντοπισμός των τακτικών αποτυπωμάτων δένει την υπόθεση και ουσιαστικά την κλείνει. Να υπενθυμίσουμε πως η σωρή του 36χρονου και τη 63χρονη μητέρα του εντοπίστηκαν το βράδυ τη περασμένη Τετάρτη μέσα στο σπίτι του και μάλιστα, όπως προέκυψε, η γυναίκα ήταν νεκρή για κάποιες μέρες πριν εντοπιστούν. Θα σε βρούμε σε λίγο, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ.